Έχουμε στην άλλη άκρη λοιπόν τη τηλεφωνική γραμμή τη πρωταθλήτρια με τον Ολυμπιακό, σπουδαία αθλήτρια με εθνική ομάδα και όλα τα υπόλοιπα, την κυρία Μαργαρίτα Πλευρίτου. Καλησπέρα σα. Καλησπέρα σα. Πολλά συγχαρητήρια για τη μεγάλη επιτυχία. Για μια ακόμα επιτυχία. Πάρα πολύ. 7ο σερί πρωτάθλημα. Υπάρχει μια ασθένεια, λένε στον Πειραιά, δεν ξέρω αν την γνωρίζει. Λέγεται υπερκούπωση. Ποιο είναι το σχολείο σου? Εντάξει, τώρα αυτό που είπατε, η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο σωματείο και έχει πάρα πολλές επιτυχίες σε όλα τα αθλήματα, πέρα στα τεχνικά και... ναι, οπότε εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προπονούμαστε και να θέλουμε όσο περισσότερο δυνατόν να φέρουμε περισσότερες κούπες στο σύλλογό μας. Πώς το έζησες αυτή τη φιέστα και οι δύο ομάδες του Πόλεμου των Ανδρών και του Πόλεμου των Γυναικών όλοι μαζί με τον κόσμο να πανηγυρίζετε το κύπελλο, να πανηγυρίζετε το πρωτάθλημα. Ήταν λίγο κάτι ξεχωριστό για σας. Έχετε ζήσει πανηγυρικά, αλλά νομίζω αυτό ήταν λίγο ξεχωριστό. Συμφωνείς? Πραγματικά ήταν κάτι πρωτόγνωρο για μας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο ο τρόπος που μας υποδέχτηκε ο κόσμος. Είναι δίπλα μας, μας στηρίζουν και αυτό μας δίνει πολύ δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε. Και ήταν κάτι πάρα πολύ ωραίο. Εγώ δεν το έχω ξανανιώσει αυτό το πράγμα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Να υπενθυμίσω ότι είναι το 7ο πρωτάθλημα της σερί, ναι, φυσικά, της κυρίας Μαργαρίτας. Του Ολυμπιακού. Εντάξει, τώρα μιλάμε για την... Ναι, αφού έχουμε την αθλήτρια κοντά μας. Η Μαργαρίτα, η οποία και αυτή αποτέλεσε ένα σημαντικό κομμάτι στην αλυσίδα της μηχανής του Ολυμπιακού. Μαργαρίτα, ποια ήταν η πιο ωραία σου στιγμή φέτος? Σίγουρα το ότι κερδίσαμε το πρωτάθλημα με αυτό το παιχνίδι το χθεσινό ήταν κάτι πολύ ωραίο. Βέβαια το ότι δεν είχαμε κόσμο ήταν πολύ παράξενο για μας, γιατί δεν είχαμε πια να το πανηγυρίσουμε, ήταν πολύ... δεν ήταν το ίδιο με τα άλλα τα πρωταθλήματα. Αλλά σίγουρα ήταν κάτι πάρα πολύ δύσκολο μετά την καραντίνα, γιατί είναι πολύ δύσκολο μετά από 2 μήνες αποχής να έρθεις στο επίπεδο να παίξεις ένα τελικό. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ χαρούμενες, οπότε θα έλεγα ίσως το χρήσιμο παιχνίδι. Εσείς πώς διαχειριστήκατε αυτούς τους 2 μήνες-3 απραξίας? Και 3 μήνες που επί της ουσίας μπορεί να έκοψε στο γυναικείο Ολυμπιακό μια τυχόν πρόκριση, μια τυχόν διάκριση και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πέραν των ελληνικών συνόρων. Ναι, αυτό ήταν κάτι που μας στεναχώρησε πάρα πολύ, γιατί ήμασταν σίγουρες για την ομάδα μας, για την Ευρώπη, το ότι δεν θα γίνουν τα παιχνίδια της Ευρώπης. Αλλά η καραντίνα ήταν κάτι το οποίο, ειδικά στο δικό μας το άθλημα που είναι του νερού, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί όσο προπόνηση και να κάνεις εκτός του νερού, τη φυσική σου κατάσταση μέσα στο νερό τη χάνεις. Οπότε προσπαθούσαμε κάνοντας γυμναστήριο με τον γυμναστή μας μέσω Zoom να φέρνουμε τη φυσική μας κατάσταση σε ένα επίπεδο. Αλλά από εκεί πέρα δεν μπορείς να την κρατήσεις πολύ καλά. Θα επιμείνω εγώ λίγο στο ευρωπαϊκό κομμάτι. Πιστεύεις ότι η ομάδα σας θα μπορούσε να κάνει το κάτι παραπάνω, να φτάσει σε μια τυχόν κατάκτηση όπως στο παρελθόν? Ναι, για τη χρονιά φέτος ήμουν σίγουρη ότι θα συμβεί κάτι, γιατί πέρυσι στο τελικό δεν καταφέραμε να κατακτήσουμε τον τίτλο και στεναχωρηθήκαμε πάρα πολύ, και φέτος η ομάδα ήταν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο πριν την καραντίνα, πριν σταματήσουμε, και ήμουν σίγουρη για τις συμπαικτρίες μου και για την ομάδα μου ότι θα κατακτήσω αυτό το ευρωπαϊκό. Πού αφιερώνεις αυτή την κατάκτηση του τίτλου, Μαργαρίτα? Πρώτα απ' όλα στους οπαδούς που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να τους φέρουμε, να τους έχουμε δίπλα μας με την κατάσταση, αλλά μας υποδέχτηκαν στο Καρεσκάκι. Από εκεί πέρα στις παίκτριές μου, γιατί είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που παίζουμε μαζί τόσα χρόνια, έχουμε δοθεί, είμαστε πραγματικά μια οικογένεια. Και από εκεί πέρα στην οικογένεια, και στην οικογένειά μου και σε όσους με στηρίζουν και είναι δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω πρέπει να έχει συνηθίσει να αφιερώνει πρωταθλήματα. Και πιο κοντά από την οικογένεια δεν υπάρχει, αφού είσαι και συμπαίκτης, έτσι, με την Ελευθερία. Ναι, έτσι ήταν. Ναι, όντως. Έτσι είναι. Όντως. Η οικογένεια δηλαδή είναι πάντα κοντά. Είναι η οικογένεια του Ολυμπιακού που λέμε, αλλά είναι και δική σας οικογένεια. Είναι η οικογένεια. Εξαίματος. Έτσι είναι. Ναι. Η Μαργαρίτα, η οποία πέρυσι ήσουν η πολυτιμότερη παίκτρια του πρωταθλήματος του Ολυμπιακού, έτσι. Ναι. Φέτος η ομάδα, όπως είπαμε, πάλι κατέκτησε τους τίτλους και
έδειξε ότι πραγματικά είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτό θα συνεχιστεί, πιστεύεις, για τα επόμενα χρόνια, και θέλω να στείλεις και ένα μήνυμα προς τον κόσμο του Ολυμπιακού σχετικά αφορά το κομμάτι των μελών. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο η ομάδα, οργανισμός Ολυμπιακός, το επικοινωνεί, γιατί βοηθάει και πάρα πολύ, ειδικά το κομμάτι του ερασιτέχνη, έτσι. Ναι, πραγματικά αυτό που είπατε είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο μετά τον κορονοϊό. Και πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό να είναι δίπλα μας με την κάρτα μέλους και να μας στηρίζει, έτσι ώστε να μας δίνει δύναμη και εμάς να προσπαθούμε ακόμα περισσότερο. Για τον Ολυμπιακό της επόμενης σεζόν, τι να περιμένουμε? Να περιμένουμε το τρίπλο, αυτό που θέλαμε να κάνουμε και φέτος. Βαριά κουβέντα, γεμάτη υποσχέσεις. Και να κατακτήσετε και ότι εκτός Ελλάδας ό,τι κυκλοφορεί, όταν θα πάνε καλά. Θες να ρωτήσεις κάτι? Εγώ νομίζω, όχι, με κάλυψες και με κάλυψε η κυρία Μαργαρίτα. Η Μαρία δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι. Μαρία, έχεις να ρωτήσεις κάτι, σαν αθλήτρια και εσύ. Σε τι άθλημα? Του ποδοσφαίρου βέβαια, αλλά για το. Έχεις να πεις κάτι ξεχωριστό στην κυρία πλευρή του? Να της πω να χαρούν το χθεσινό έτσι πρωτάθλημα για ακόμη μία φορά. Και τώρα να βάλουν πλώρη για τη νέα χρονιά. Στα λέει μια αθλήτρια του ποδοσφαίρου βέβαια, την οποία την έχουμε εδώ πέρα και μας και κάνει και ρεπορτάζ και φοβερά. Και έρχεται και στο πόλο πολλές φορές. Αρκετές φορές, ναι. Μαργαρίτα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σε ευχόμαστε καλή ξεκούραση, γιατί περιμένουμε να δούμε και πότε θα ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Σε ευχόμαστε υγεία. Πάντα επιτυχίες. Πάντα επιτυχίες. Και... ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να συνεχίσει στον Πειραιά να υπάρχει αυτό το κομμάτι που λέμε, αυτή η αρρώστια, η, με την καλή έννοια, η υπερκούπωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά.